Χάρισες πολύ μεγάλες συγκινήσεις, να ξέρεις, εμάς τους τηλεθεατές. Και με τη συμπεριφορά σου και με όλα αυτά που έλεγες κατά καιρούς. Τώρα, σε αυτό το βίντεο που είδαμε, μία από τις πιο δυνατές στιγμές δικές σου με στο παιχνίδι ήταν εκείνο το έπαθλο επικοινωνίας, όπου σου δόθηκε ευκαιρία να διαβάσεις ένα μήνυμα του πατέρα σου. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η σχέση σας είναι αρκετά έτσι πολύπαθη. Και μέσα στο παιχνίδι εσύ συνειδητοποίησες πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό. Ναι. Τον πατέρα μου είχαμε μία μεγάλη ηλικιακή διαφορά που ίσως ήταν και αυτό που πολλές φορές μας έφερνε σε ρήξεις. Γιατί γεννήθηκε όταν ήταν 44 χρονών. Γεννήθηκε σε ένα χωριό το 43 στην κατοχή, σε μια σπηλιά. Και είχε τόσες μετά εμπειρίες που διαφορετικές από τις δικές μου που γεννήθηκα σε μια άλλη εποχή όταν βγήκαν τα κομπιούτερ και τα κινητά. Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό. Μας είχαν φέρει πολλά πράγματα σε κόντρες, τέλος πάντων, αλλά όταν μπήκα στο Survivor και απομονώθηκα και πέρασα ένα σωρό δυσκολίες και καθόμουν και σκεφτόμουν πολλά πράγματα, μου ήρθε και αυτό στο μυαλό κάποια στιγμή, γρήγορα, και αναθεώρησα και γρήγορα πράγματα. Κατάλαβα τα λάθη μου, κατάλαβα ότι δεν αξίζει να έχεις να κατηγορήσεις τους δικούς σου ανθρώπους για πτέσματα, για πράγματα που στην πραγματικότητα σε απομονώνουν από αυτούς και βλέπεις ότι πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και το τι δεν γνωρίζεις τι ξημερώνει, πόσο όλα αυτά είναι ανοησίες και ότι αυτό που μετράει είναι οι άνθρωποι που σου αγαπάνε και τους αγαπάς και που σε έχουν στηρίξει, γιατί ξέρεις τι, όλη σου τη ζωή να φροντίζεις τους γονείς σου δεν φτάνει Για να ανταποδώσεις αυτό που σου έχουν κάνει. Είχε την ευκαιρία τώρα, όσο καιρό είσαι στην Ελλάδα, να δεις τον μπαμπά σου, να του μιλήσεις από κοντά κτλ. Έχω μόνο 2 μέρες στην Ελλάδα. Τον είδα από την πρώτη μέρα. Περνάμε χρόνο μαζί. Μιλάμε καθημερινά και όταν δεν είμαι στο σπίτι να τον δω. Κάτι που δεν γινόταν πριν. Όχι, δεν γινόταν πριν. Πριν μπω στο Survivor, ήμασταν σε επικοινωνία. Αλλά όχι σε καθημερινή επικοινωνία. Πραγματικά κατάλαβα πόσο σημαντικοί είναι οι γονείς, οι συγγενείς, οι άνθρωποι που σε αγαπούν. Και για τον αδερφό σου το καταλάβαμε αυτό, γιατί εμείς τον είχαμε φέρει τον Άρη εδώ καλεσμένο, πόσο ήταν, κανένα 2 εβδομάδες πριν. Ναι. Και μετά συνέβη και αυτό το έπαθλο επικοινωνίας, όπου βρέθηκαν στον Άγιο Δομήνικο οι δικοί σας άνθρωποι και ο τρόπος που όρμηξε πάνω σου ο αδερφός σου, αγκάλιασε, ο τρόπος που σε κοιτούσε, έδειχνε λατρεία να σου έχει. Ναι. Με τον αδερφό μου είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μου λείπει πάρα πολύ. Έχουμε περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά, γιατί όταν έμενα εγώ Αμερική, αυτός ήταν Ελλάδα. Όταν ήμουν εγώ Ελλάδα, ήταν αυτός Αμερική. Τώρα έχει 5 χρόνια που ζει μόνιμα. Μας πήρε κάποιο διάστημα να καταλάβουμε πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε 6 χρόνια διαφορά. Είναι άλλο να είσαι 9 και 15 και άλλο να είσαι 25 και 30. Μας το έλεγε και εμάς ο Άρης όταν ήρθε, ότι και όταν ήσασταν μικρή, όλο τσακωνόσασταν, του παίρνει τα παιχνίδια του, είχε διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο και οι δυο μετανιώσαμε για το χρόνο που δεν είχαμε περάσει μαζί και έτσι ήρθε από μόνο το αυτό. Η δουλειά του μπαμπά σου και οι επιχειρήσεις του μπαμπά σου, που είναι πάρα πολλά χρόνια και ασχολείται ο άνθρωπος με το αντικείμενό του, είναι κάτι που θα σε ενδιέφερε να το αναλάβεις ενδεχομένως, γιατί και ο πατέρας σου μεγαλώνει, κάπου πρέπει να δώσει τη σκυτάλη. Κοίτα, ήμουνα πάντα μέσα στις δουλειές. Από πολύ μικρό παιδί με έβαζε και ήμουνα από στη Λάντζα, βοηθός σερβιτόρου, σερβιτόρος, μετά έκανα τα οικονομικά, μετά κράταγα τα μαγαζιά. Κάποια στιγμή είχα κρατήσει και όλο το χιονοδρομικό κέντρο στον Παρνασσό, που για ορισμένα χρόνια δραστηριοποιούμασταν. Και με ενδιαφέρει το επιχειρήν. Κάποια στιγμή, βέβαια, σταμάτησα γιατί. Επειδή έχω τελειώσει και το Εθνικό Θέατρο και μέσα μου έχω βαθιά ριζωμένη την υποκριτική και την καλλιτεχνική φλέβα, ίσως, αν μπορώ να το πω έτσι, τα άφηνα για να μπορέσω να ασχοληθώ και με αυτό. Με musical που έχω κάνει, με παραστάσεις, με κινηματογράφο. Έχεις κάνει πολλά και ταινίες, έχεις κάνει. Αλλά δεν έχω κάνει, γιατί αυτό που με ζούσε ουσιαστικά ήταν τα μαγαζιά. Αλλά όποτε μου δινόταν η ευκαιρία για να κάνω κάτι αξιόλογο, το έκανα και δεν το σκεφτόμουν.
Πάντως ο πατέρας σου, επειδή έχουμε μιλήσει μαζί του, μας έλεγε ότι όταν πήγε στο παιχνίδι σου ένα γιος του Παπαργυρόπουλου, τώρα είναι ο πατέρας του Νάσου. Ο πατέρας σου. Αλλάξανε τα πράγματα. Εντάξει, ο πατέρας μου δεν ξεπερνιέται τόσο. Πολύ περήφανος για σένα. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα. Δεν θα είμαι ποτέ ο... Δεν θα είναι ποτέ ο πατέρας του Νάσου. Θα είμαι πάντα ο γιος του Παπαργυρί. Γιατί η κληρονομιά που έχει αφήσει από πίσω του είναι τεράστια. Και όχι μόνο για μένα, νομίζω για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στο δικό του κομμάτι. Ήταν πάντα δίκαιος, έλεγε τα πράγματα με το όνομά του, ντόμπρος, δεν λειτουργούσε ποτέ πισόπλατα. Και γενικότερα ήταν ο πρώτος που τη νύχτα την έκανε από το να είναι κάτι κακό, της έδωσε μια πολυτέλεια. Τα δικά του μαγαζιά ήταν τα πρώτα που ερχόντουσαν καλλιτέχνες από το Hollywood, που συσσάρουν πρωθυπουργοί, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Πάρα πολύ ωραία λόγια ακούω να λες για τον μπαμπά σου και πολύ ωραία λόγια είπαν και οι συμπαίκτες σου μετά την αποχώρησή σου. Κανείς δεν την περίμενε την αποχώρησή σου, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εμείς. Θεωρούσαμε ότι θα ήταν άλλος αυτός που θα αποχωρούσε. Πιστεύαμε ότι η Ροδάνθη δεν θα κατάφερνε να την γλιτώσει για άλλη μια φορά. Για να δούμε το βίντεο, να δεις και εσύ τι είπαν οι συμπαίκτες σου αμέσως μετά την αποχώρησή σου.